Ισπαχάν, μια λέξη μαγική ριζωμένη στα παιδικά μας χρόνια. Ενέπνευσε ιστορίες, μύθους, χολιγουτιανές ταινίες με σούφιδες, δερβίσιδες και φλογερούς έρωτες. Έγινε μαγνήτης για ταξιδευτές από όλο τον κόσμο. Είναι το μισό του κόσμου σε ομορφιές, όπως λέει ένα παλιό περσικό γνωμικό. Το Ισπαχάν γίνεται πρωτεύουσα της Περσίας το 1598 από τον Σαχ Αμπάς τον Πρώτο, ο οποίος κατασκεύασε μια τεράστια πλατεία, την Βασιλική Πλατεία, μήκους 500 μέτρων και πλάτους 180, στα δυτικά της οποίας έφτιαξε το πολυόροφο βασιλικό παλάτι, το Αλί Καπού. Στο νότιο μέρος της πλατείας Μεϊντάν Ιμάμ, όπως ονομάζεται σήμερα η βασιλική πλατεία, ο Σαχ Αμπάς έκτισε το βασιλικό τέμενος, το σημερινό τέμενος του Ιμάμι. Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1628, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Σαχ Αμπάς. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα δείγματα περσικής τέχνης. Έχει υπολογιστεί ότι για την κατασκευή του χρειάστηκαν 18 εκατομμύρια τούβλα και 472.000 γαλάζιες και τυρκουάζ σμαλτωμένες πύλινες πλάκες για να καλύψουν την επιφάνειά του. Ακριβώς απέναντι από το βασιλικό τζαμί που βοηθούσε στην ηρεμία της ψυχής και προετοίμαζε τους ανθρώπους για την άλλη ζωή, βρισκόταν η πύλη που οδηγούσε στα πολύβουα και πολυδέδαλα σοκάκια του παζαριού, το οποίο εξασφάλιζε στους κατοίκους την ευμάρεια της παρούσας ζωής. Thank you.
Οι γυναίκες της φυλής Μπαντάρι που ζουν στον Περσικό κόλπο, είναι ένα μείγμα Περσών και Αράβων, είναι οι μόνες μουσουλμάνες στη χώρα που καλύπτουν το πρόσωπό τους με μια μάσκα από σκυρό δέρμα. Ακριβώς απέναντι από το παλάτι, μεταξύ του 1602 και 1619, χτίστηκε το τέμενος Λοτφολάχ, προς τιμήν του Σεΐχη Λοτφολάχ. Μικρότερο σε μέγεθος από το βασιλικό τέμενος, χωρίς μιναρέδες, μια και το χρησιμοποιούσε αποκλειστικά η βασιλική οικογένεια. Ο Σάχαμπας ο πρώτος, αλλά και ολόκληρη δυναστεία των Σαφαφιθών που κυβέρνησε την Περσία για περισσότερα από 150 χρόνια, την πλούτησαν με μεγάλα και σημαντικά έργα. Αποκορύφωμα βέβαια της τέχνης των Σαφαφιδών είναι αυτή εδώ η πλατεία με τα υπέροχα τζαμιά της και το παλάτι. Δίκαια η UNESCO το χαρακτήρισε παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η πλατεία του Ισπαχάν είναι μια πάλουσα ψυχή γεμάτη κόσμο που απολαμβάνει αυτή την ομορφιά. Μερικά ανθρώπινα έργα δεν περιγράφονται εύκολα. Σε εμποδίζει η αισθητική πλημμυρίδα που έχει σαν αποτέλεσμα την εκφραστική αμηχανία. Χωρίς λόγια λοιπόν. Thank you.
μαγεία της Ανατολής στην κορύφωσή της. Είναι σαν να ζεις ένα παραμύθι, χίλιες και μια νύχτες. Ποιος να το φανταζόταν ότι μια απλή καθημερινή πράξη όπως είναι το φαγητό, εδώ μετατρέπεται αυτόματα σε μοναδική εμπειρία. Το υδάτινο ρέμα που διασχίζει την πόλη του Ισπαχάν λέγεται Ζαγιαντέ Ρουτ, που σημαίνει ο ζωοδότης ποταμός. Και πράγματι είναι ζωοδότης, αφού αρδρεύει όλη τη γύρω περιοχή και συντελεί στην ευημερία της πόλης. Οι όχθες του ποταμού είναι ένας τεράστιος χώρος αναψυχής για τους κατοίκους, με συντριβάνια, πολύ και ωραίο πράσινο, ωραία αγάλματα, παιδικές χαρές, χώρους για περίπατο, αθλοπαιδιές κλπ. Συγκεντρώνει δε πλήθος κόσμου. Από τις πολλές γέφυρες του ποταμού ξεχωρίζουν οι παλαιότερες, με κορυφαία και πιο διάσημη την γέφυρα Paul Il Khazou, που φτιάχτηκε το 1650 από τον Σαχ Αμπάς το δεύτερο. Έκτοτε προκαλεί τον θαυμασμό των ταξιδιωτών. Το περίπτερο αναψυχής των Σάχιδων που βλέπουμε είναι ένα πραγματικό μουσείο περσικής ζωγραφικής και κεραμικής. Ονομάζεται Τσεχέλ Σοτούν, που θα πει 40 κολόνες. Στην πραγματικότητα, η ξυλόστεγη βεράντα έχει μόνο 20 κολόνες που αντικατοπτρίζονται στο νερό και διπλασιάζονται. Ευτυχώς σε αυτό το παλάτι έχουν σωθεί αρκετές όμορφες στιχογραφίες,
με κατορθώματα πριγκίπων και βασιλιάδων, σκηνές μαχών που κατατροπώνουν Οθωμανούς και Ουσμπέκους, αλλά και με ανεπανάληπτες παρουσιάσεις συμποσίων και εορτών. Thank you.